Καταρχήν, επειδή με συμφέρει και η λέξη παραπέμπει στο οικονομικό, είναι σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα, καμιά φορά ολόκληρη ζωή του ηθοποιού, αλλά σίγουρα τα πρώτα χρόνια από οικονομικής πλευράς. Δεν είναι πολύ εύκολο να τα βγάλεις πέρα από αυτής της πλευράς, αλλά πρέπει να είσαι... Πρέπει να είσαι μια εκπομπή που αναφέρεται στις δημιουργικές δραστηριότητες των νέων και στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους θα δείτε την Δετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Τίτλος «Άλλη όψη». Σκηνοθεσία Μιχάλης Μούζας. Παρουσίαση Αργύρης Δινόπουλος. Υπεύθυνος εκπομπής Μινάς Παπάζογλου. Είναι να έχει υπομονή και να πηγαίνει σε ανθρώπους που είναι επικεφαλής σε μια δουλειά, είτε είναι θέατρο είτε είναι κινηματογράφος, να είναι έτοιμος να παίξει κάτι. Περνάμε στο quiz της εκπομπής μας και στους καλεσμένους μας, που είναι ο Δημήτρης, που είναι μαθητής Δευτέρα Λυκείου. Δευτέρα Λυκείου. Και σκέφτεσαι να δώσει καμιά σχολή, Δημήτρη? Ίσως μετά. Ίσως μετά, πότε μετά δηλαδή? Όταν τελειώσει το Λυκείο. Όταν τελειώσει. Η Ντένι? Δευτέρα Λυκείου πάλι. Και εσύ πώς βλέπεις το επαγγελματικό σου μέλλον, ας πούμε? Θέλω να δώσω αστυνομική. Αστυνομική? Ναι. Θες να γίνεις δικηγόρος δηλαδή? Δεν ξέρω αν θα δικηγορήσω. Μάλλον. Η άλλη όψη την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι από την ΕΡΤ. Θα πιστεύετε ότι ένας τελειόφυτος ηλεκτρολόγος της σχολής σας ΕΤΕΜ τις ελεύθερες ώρες του μετατρέπει το χώρο του, αλλά και τους χώρους που του προσκαλούν, σε δισκοτέκ? Για τον Αντώνη Νικολιδάκη είναι μια πολύ ευχάριστη απασχόληση. Μίλησέ μας, Αντώνη, για αυτό που κάνεις. Ναι, ασχολούμαι με τον συνδυασμό διάφορων μουσικών κομματιών, συναρτήσει με διάφορα φωτιστικά εφέ.